Ακόμα μία νίκη κατέκτησε η Ένωση Καλαθοσφαίρισης της Καβάλας, αυτή τη φορά κόντρα στο Λαύριο με 80-59 στο Αλεξάνδρα Δημογλού. Η ομάδα του Γιάννη Τζίμα από την αρχή έδειξε ποιος θα είναι το αφεντικό της αναμέτρησης και χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους, πήρε κεφάλι 10 πόντων από το πρώτο δεκάλεπτο με 24-14. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ένωση συνέχισε να ασκεί πίεση στο Λαύριο, γεγονός που απέδωσε καρπούς, καθώς ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 41-26. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε το πρώτο, δηλαδή με τους παίκτες του Γιάννη Τζίμα να πυροβολούν το στεφάνι του Λαυρίου, με την ψαλίδα να ανοίγει στους 20 πόντους. Διαφορά η οποία έδωσε την ευκαιρία στο τεχνικό επιτελείο των Καβαλιωτών να ξεκουράσουν ορισμένους παίκτες και παράλληλα να δοκιμάσουν νέα παιδιά στο έμψυχο δυναμικό. Επόμενος σταθμός τώρα της Καβάλας είναι μέσα στον Κόρυβο Αμαλεάδας σε ένα παιχνίδι τελικό, καθώς σε μεγάλο βαθμό εκεί θα κριθεί η άνοδος στα σαλόνια της Α1 κατηγορίας μπάσκετ. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά θέλαμε να τελειώσουμε χωρίς να αγχωθούμε και χωρίς να ρισκάρουμε κανένα άλλο τραυματία. Ακόμα και ο μικρός ο Μπαναβάκης που είχαμε στον μπακ, που ήταν μια ευκαιρία σήμερα για αυτό να παίξει, ήταν πολύ τραυματίας και δεν μπορούσαμε να το βάλουμε να παίξει λίγο, για να ξέρετε. Και σίγουρα η πίκρα μας και στην αγόρια, ο Δημήτρης ο Μαρμαρινός, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Κάνει εξετάσεις από σήμερα και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά, μήπως προλάβει το μάτς στον Κόρυβο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Παίξαμε όλο το δεύτερο γύρο με ομάδες που κεγότανε πολύ σκληρά και γι' αυτό πραγματικά αυτή η ομάδα, το ότι φτάσαμε ακόμα εδώ και να διεκδικεί, για μένα πραγματικά με κάνει περήφανο και στον πάω και άλλη φορά. Μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Όταν ήρθα εδώ πέρα και μάζεσαι τους παίχτες μου στα αποδυτήρια την πρώτη μέρα, η ομάδα ήταν στις τελευταίες θέσεις, αν θυμάστε, τους είπα κάποια πραγματάκια. Και αυτά λοιπόν πρέπει να επισυνθυμαθούν και τώρα. Ασχέτου λοιπόν το αποτελέσμα τους της επόμενης αγωνιστικής, γιατί για μένα είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα στην άποψή μου για την πόλη, για τη διοίκηση, για τους παίκτες και τους συνεργάτες μου. Θέλω να παίξουμε σωστό μπάσκετ. Ποιοτικό, με αγωνιστική πειθαρχία, να διεκδικούμε όλα τα παιχνίδια και να μην αφήσουμε κανένα μάτς χαλαρό. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλοί. Λοιπόν, υψηλή αγωνιστικότητα. Να ανεβάσουμε θέσεις, να ανεβούμε, να ξεφύγουμε από τις τελευταίες, να κάνουμε τον κόσμο περήφανο, να έρχεται στα εντός. Φτάσαμε να έρχεται και στα εκτός και να είναι αυτός που μας στηρίζει για την νίκη. Εντάξει, το παιχνίδι, νομίζω ότι η μεγάλη διάρκεια του αγώνα ήμασταν σοβαροί και έτσι έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Και επομένως, είχε την κατάληξη που είχαμε να κερδίσουμε και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι ο τελικός, το μαθούμε τον Κόρυβο. Πού πιστεύεις θα κρυφθεί το παιχνίδι στην Αμαλιάδα? Σίγουρα, όταν είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, θα κρυφθεί στα rebound, κυρίως νομίζω ότι στη μαχητικότητα και στο πώς θα δείξει κάθε ομάδα πάνω απ' όλα. Είπες για τα rebound και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Θα λείπει ο Δημήτρης Μαρμανιός, γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ναι, αυτό είναι όντως ένα μεγάλο θέμα. Περιμένουμε να δούμε και εμείς τώρα τι θα γίνει με τον Δημήτρη. Αλλά εμείς πιστεύω ότι θα παλέψουμε και θα βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Παράλληλα, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Τζίμας, όλοι οι παίκτες, όπως και ο ίδιος, γνωρίζουν την κρισιμότητα αλλά και τις δυσκολίες της επόμενης αναμέτρησης με τον Κόρυβο, δίνοντας όμως την υπόσχεση ότι όποιο και αν θα είναι το αποτέλεσμα, η Καβάλα θα πολεμήσει για το διπλό. Ξέρουμε τι σημαίνει Κόρυβος, έχει ένα γύρο αίτητο από τότε που ήταν από εμάς, είναι ενισχυμένο σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Εμείς είμαστε αποδυναμωμένοι σε σχέση με τον τραυματισμό μας. Συν τον Μαρμαρινό. Συν τον Κατσαρέ, είδατε πως πήγαμε σήμερα το ρυθμό για να προφυλάξουμε και τους παίχτες. Μια ομάδα ήττη έχει κερδίσει την ΑΕΚ τρεις φορές. Με 15 πόντους διαφορά στην έδρα της. Είναι η μοναδική ήττη ομάδα στην έδρα της. Έχει πολύ κόσμο, έχει έμπειρα παιδιά. Παιδιά που τα έχω και εγώ, που τα είχα τρεις παίκτες που τους είχα μπουλιασμένους στον πρωταθλητισμό πολλά χρόνια μαζί μου και έχουν πάρει 3-4 πρωταθλήματα. Μια ομάδα που ξέρει και βρίσκει τρόπους να κερδίζει, είναι φαβορή. Αν λοιπόν καταφέρουμε και ένα ακόμα θαύμα την επόμενη αγωνιστική, θα είναι ακόμα κάτι καλύτερο. Αν όχι, για μένα πάλι θα είμαι το ίδιο περήφανος. Δύσκολο μάτς, ξέρω πραγματικά ποιες είναι οι δυσκολίες του. Πιστέψτε με ότι είναι λίγες οι πιθανότητες μας, αλλά όσο λίγες να είναι, είτε απειροελάχιστες, αυτές θα τις παλέψουμε με όλη μας τα νύχια. Πονεμένοι, τραυματισμένοι, ας χάσω 30 από τους, αλλά θα παλέψουμε.